Καλημέρα, είμαι η Όλγα και σήμερα το θέμα είναι τεράστιο. Αρχίζω μάλλον μια σειρά από θέματα. Θα μιλάμε για την υγεία της γυναίκας και την υγεία τον άντρα. Τεράστιο θέμα, δεν μπορώ ούτε με ένα, ούτε με δύο, ούτε με πέντε νομίζω βίντεο. Δεν θα μπορέσω να πω όλα, απλά θα λέμε κάποια απλά πράγματα στην αρχή. Κάποτε πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν περίπου 8-9 χρονών, έμαθα ότι υπάρχουν βότανα γυναικεία και ανδρικά και μου έκανε πολύ εντύπωση και με έμενε αυτό, γιατί δεν είναι όλα τα βότανα για όλους. Μετά έμαθα ότι κάποια βότανα είναι για μία πάθηση, κάποια βότανα είναι για πολλές παθήσεις και πολλές φορές λειτουργούν τα βότανα μαζί πιο δυνατά. Αυτό ήταν μια ανακάλυψη παιδική που μου έμεινε ακόμα και ψάχνω και ψάχνω, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε. Σήμερα μιλάμε για γυναικεία βότανα. Γιατί είναι για τη γυναίκα, γιατί δεν είναι για τον άντρα και διάφορα τέτοια πράγματα. Χαμομήλι, ξέρετε όλοι. Χαμομήλι νομίζω έχει αυτό το τσάι σε κάθε σπίτι. Είναι ένα τσαγάκι για τη γυναίκα, για ποιο, τι κάνει αυτή, τι κάνει αυτό το τσαγάκι, τι δουλειά μπορεί να κάνει. Αν πίνετε τσάι με χαμομήλι φεύγουν σπασμοί περίοδου. Οι άντρες δεν έχουν περίοδο, οπότε είναι γυναικείο τσάι 100%. Μπορεί να φύγει χρόνια φλεγμονή από τα κινητικά όργανα. Αν πίνετε τσάι με χαμομήλι, ο οποίο μαζέψατε εσείς σε ένα καθαρό μέρος, πήρατε από κάπου από τα βιολογικά ή βότανα, μαγαζιά που πουλάνε βότανα. Τι άλλο μπορεί να κάνει χαμομήλι? Χαμομήλι μπορούν αυτό το τσαγάκι να πιούν και οι έγκυος γυναίκες, ένα από τα λίγα τσάγια που πίνονται με έγκυος, δηλαδή μια κοπέλα περιμένει το μωράκι της. Αν θα ρωτήσει το γιατρό, σε 90% περιπτώσεις θα πει ο γιατρός ναι, μπορείτε να πίνετε τσάι χαμομήλι. Οπότε και αυτό είναι πολύ καλό. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Εγώ εδώ πέρα έχω κάτι γραμμένα, γι' αυτό κοιτάω που και που. Αν δουλέψατε πολύ και κουράστηκαν εμείς, μπορεί να κατεβάσει αυτό το πόνο στο σμής μετά πολύ κούραση. Νομίζω το είπα πολύ απλά. Όταν δουλεύουμε, δουλεύουμε όλη μέρα και τα μυς μας είναι σε τόνωση. Για να χαλαρώσουμε αυτή τη τόνωση, για να ηρεμήσουμε, μπορούμε να βάλουμε στο τσαγάκι μας χαμομήλι. Θα σας δώσω μια καλή πρόταση. Πώς μπορείτε να το πηγείτε σκέτο ή πώς μπορείτε να κάνετε συνδυασμό με κάποια βότανα. Το σκέτο είναι, παίρνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού για μία κούπα τσάι, βάζουμε κουταλάκι του γλυκού από αποξηραμένο βότανο, βάζουμε καυτό νερό, κλείνουμε με ένα καπάκι για 10 λεπτά, στραγγίζουμε και πίνουμε. Πολύ καλά δουλεύει με μίξ χαμομήλι, εχινάκια και θυμάρι. Θα σας βάλω και φωτογραφίες, θα βάζω και ονομασίες να τα βλέπετε. Παίρνετε, κάνετε ένα μίξ από ξηραμένα βότανα, ένα κουταλάκι χαμομήλι, ένα κουταλάκι εχινάκι, ένα κουταλάκι από το θυμάρι. Ανακατεύετε, παίρνετε ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο από το μίξ αυτά τα βότανα, σε μία κούπα νερό, 10 λεπτά, στραγγίζετε και πίνετε. Το άλλο βότανο, ο οποίο ξέρουν όλοι και σπάνια το πίνουμε σαν τσάι, σπάνια το χρησιμοποιούμε, αλλά κακός. Κόκκινο τριφύλι. Ξέρετε αυτό, τρώνε αγελάδες και δίνουν πολύ ωραίο γάλα. Εμείς θα το πίνουμε σαν τσαγάκι για άλλο πράγμα. Σε κατάσταση όταν έχει γυναίκα κλιμακτήριο και δεν μπορεί να κοιμηθεί, βοηθάει πάρα πολύ τσάι με κόκκινο τριφύλι. Τόσο απλά και τόσο εύκολα. Βοηθάει στη καρδιά να είναι δυνατή. Βοηθάει σε περίπτωση που έχουμε οστεοπόρωση. Οπότε είναι τσαγάκι για τη γυναίκα
ας το πούμε 40 και. Καθαρίζει το λυμφικό σύστημα. Δεν είναι τέλειο? Πίνεις ένα τσάι και κάνεις μια τέλεια αποτοξίνωση. Βέβαια μπορεί να το πει ένα τσάι αυτό και μια γυναίκα πιο μικρή, αλλά για τη γυναίκα σε προχωρημένη ηλικία είναι απαραίτητο τσαγάκι, ο οποίο δύσκολα θα βρείτε σε βιολογικά, αλλά θα βρείτε. Κόκκινο τριφύλι τσαγάκι. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Το καλοκαίρι που ανθίζει και είναι πολύ ωραία, μπορείτε να βάλετε αυτά τα λουλουδάκια στη σαλάτα. Τρώγεται, έχει γλυκή γεύση. Βέβαια δεν θα φάμε ομά πολλά λουλουδάκια, 5-6 λουλουδάκια σε μια σαλατούλα και σαν βιταμίνες που έχει και σαν τη δουλειά που θα κάνει, νομίζω αξίζει να κάνετε αυτό το πράγμα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα γραμμένο? Λοιπόν, πρόταση για τσάι. Μία χούφτα. Η χούφτα είναι περίπου 2 κουταλάκια του γλυκού. Σε μία κούπα καυτό νερό κλείνουμε καπάκι, 10 λεπτά στέκεται, στραγγίζουμε και πίνουμε κακ τσάι, σαν τσάι. Ή η άλλη πρόταση για να το κεράσετε σε κόσμο, στις φίλες σας, ή να πάρετε εσείς μια ιδέα τι μπορείτε να κάνετε άλλο, μπορείτε να πάρετε μέντα, ιδίωσμο, λιμόνι και κόκκινο τριφύλι. Θα κάνετε αυτά τα τρία μαζί και θα είναι πάρα πολύ νόστιμο, χαλαρωτικό τσαγάκι, ειδικά για βραδινή ώρα νομίζω. Και ένα άλλο βότανο που θα το πούμε σήμερα είναι μελισσόχορτα. Έχω πολύ πράγμα γραμμένο και στο τέλος του βίντεο θα σας δώσω και ένα ελιξίριο με μελισσόχορτο. Τέλειο, πολύ νόστιμο, που μπορείτε να κεράσετε και δεν θέλει βραστό νερό, δεν θα είναι τσάι. Τέλος πάντων, γιατί πίνουμε το μελισσόχαρτο? Κάνει μια φοβερή δουλειά. Όποιος έχει χρόνιο στρες, εγώ νομίζω είναι σε πολλές περιπτώσεις, θέλω να με ακούτε πολύ καλά. Όποιος έχει χρόνιο στρες, δεν έχει δύναμη, έχει κούραση. Εγώ τώρα θα κοιτάω να μην πω κάτι άλλο. Αν από αυτό το στρες έχετε πονοκέφαλο, αν δεν έχετε κουράγιο, αν έχετε, πώς να το πω, κατάσταση που δεν θέλω τίποτα, δεν έχω δυνάμεις, είμαι full εξαντλημένη, μπορείτε να πείτε τσαγάκι με μελισσόχορτο. Δεν είναι τέλειο? Εγώ πάντα λέω, όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Και πριν να πάω στο γιατρό να πιω ένα τσαγάκι, να έχω δύναμη να πάω να ρωτήσω το γιατρό, τι θα κάνω στην περίπτωση τη δική μου. Τέλος πάντων, το μελισσόχορτο δίνει δύναμη. Ένα τσαγάκι που σας δίνει, το βότανο μάλλον, που σας δίνει ενέργεια να έχουμε. Ανεβάζει τη διάθεση. Και βοηθάει σε περίπτωση που θέλουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Μπορείτε να πιείτε σαν ένα τσάι σκέτο, να πάρετε μια χούφτα, 2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένα ή ζωντανά φύλλα, μια κούπα τσαγάκι, καυτό νερό, κλείνουμε καπάκι, 10 λεπτά, στραγγίζουμε και πίνουμε. Αλλά σε περίπτωση που έχουμε, να σας πω, όταν είναι γρήπη, αρρωσταίνουν όλοι, είναι αυτό το φθινοπορεινό περίοδο που θέλουμε να παλέψουμε λίγο, πώς να σας πω, θέλουμε να παλέψουμε τα δύσκολα όταν αρχίζει και χαλάει ο καιρός, όταν έχουμε υγρασία έξω, θα πιείτε 2-3 σκούπες τσάι με μελισσόχορτο. Ή θα κάνετε να το βάλετε αυτό σε διάφορα τα δικά σας μίξ που μπορείτε να σκεφτείτε. Και όποιος έχει έρπη, εδώ πέρα με πολλές φορές βγαίνει έρπη, θα πιείτε τσάι με μελισσόχορτο ή θα βάλετε στο κραγιονάκι σας που θα κάνετε μόνοι σας εθέριο έλαιο από αυτό το βότανο, 2-3 σταγόνες για ένα κραγιονάκι. Και αυτό είναι μια καλή λύση.
Και στο τέλος βέβαια θα σας πω το ελιξίριο που δίνει πολύ δύναμη. Απλά να ξέρετε έχει μέλι. Λοιπόν, θέλουμε 2 μεγάλα μήλα, οποία είναι μυρίζουνε, μυρωδάτα μήλα. 2 τεράστια μήλα κόβουμε σε κομματάκια. Βάζουμε φύλλα από 6 κλαδάκια μελισσόχορτο. Από 6-7 κλαδάκια παίρνουμε μόνο φύλλα, φυλλαράκια. 2 κούπες νερό, ίσως λίγο μεγαλύτερες κούπες. Μία μικρή κούπα μέλι και χυμό από 2 λιμόνια. Βάζουμε όλο αυτό κάπου σε μια κανάτα. Πάνω σίγουρα παγάκια, γιατί θα είναι κρύο, αλλά παγάκια στο τέλος. Το νερό καλύτερα να είναι καθαρό ή από το φίλτρο ή το ζωντανό που κάνετε τώρα. Ανακατεύετε μέχρι που να ανακατευτεί το μέλι. Η μέλισσα και τα μήλα δίνουν το άρωμά τους, το λιμόνι δίνει αυτή τη φρεσκάδα τέλεια. Και στο τέλος μπορείτε να βάλετε παγάκια, αλλά όχι απλά παγάκια. Παγάκια με διάφορους χυμούς που έχετε. Μπορεί να είναι παγάκι από βατόμουρο, μπορεί να είναι παγάκι από πορτοκάλι, μπορεί να είναι παγάκι από πιπόνι, μπορεί να είναι διάφορα αυτά τα παγάκια που βάζουμε ζωντανό πάγο. Κάποια στιγμή θα πούμε και αυτά, αλλά ξέρω ότι τα ξέρετε αυτά. Και θα είναι ένα τέλειο ελιξίριο για να έχουμε δύναμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ενέργεια δίνει σε να ήπιετε πολλές καφέντες χωρίς παρενέργεια. Κάπως έτσι ήταν το σημερινό βιντεάκι. Σίγουρα αυτό το θέμα, γυναική υγεία και ανδρική υγεία, θα το συνεχίζουμε και με βότανα και με μέταλλα και με ιχνοστοιχεία. Θα πούμε πολύ πράγμα. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, θέλω να με γράψετε από κάτω ερωτήσεις, να είμαι πιο εύκολο να ξέρω το αυριανό το βιντεάκι, γιατί για ποιο πράγμα θα μιλάμε. Γεια σας, φιλάκια, τα φυλάκια από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, γιατί αρχίζαμε βροχές, αρχίσουμε κρύο. Θέλω να είστε καλά και θέλω να έχετε όρεξη και χρόνο να κάνετε παραπάνω πράγματα από ό,τι κάνετε σημερινή μέρα.